Ελλάδα. Θα πάμε στον μετεωρολόγο του Εθνικού Αστεροσκοπίου, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, για να δούμε ακριβώς τι αλλαγές έχει ο καιρός, πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες που θα χτυπήσουν κόκκινο, ενώ έχουμε και τις θερμές αέριες μάζες από την Δυτική Ευρώπη και τις ακτές της Βόρειας Αφρικής που κινούνται προς την περιοχή μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Λαγουβάρδο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σας. Δεν ήταν ξαφνικό, το περιμέναμε. Τις υψηλές θερμοκρασίες, ναι. Ακριβώς, ναι. Κοιτάξτε, ναι, όπως είπατε και εσείς, επηρεζόμαστε πλέον και η Ανατολική Μεσόγειο στις θερμές αέριες μάζες και μάλιστα με διάρκεια. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Θα είναι ένας καύσωνας που θα μας απασχολήσει για αρκετές ημέρες μπροστά, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα. Τα προγνωστικά στοιχεία συνεχίζουν και μετά, αλλά δεν είμαστε ακόμα σίγουροι ακριβώς γιατί υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα στην πρόγνωση για οποιοδήποτε φαινόμενο από κάποιες ημέρες και μετά. Mm-hmm. Αλλά είναι έτσι ανακοινή ανησυχητική διάρκεια που φαίνεται με υψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε και το Σαββατοκύριακο, όχι μόνο το Σαββατοκύριακο, που συνέχεια. Θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν σε πολλές περιοχές του 37 βαθμούς που είναι το όριο του καύσωνα, σε αρκετές περιοχές θα φτάσουν οι μέγιστοι 39, 40, ίσως και 41. Όταν λέτε και μετά το Σαββατοκύριακο, δηλαδή μέχρι και τέλος του Ιουλίου, φαίνεται να κρατήσουν τις θερμοκρασίες αυτές τις υψηλές. Ναι. Γι' αυτό είναι πολύ ανησυχητικό για μένα, επικίνδυνος καύσωνας, ακριβώς λόγω της διαρκείας του. Mm-hmm. Θέλει προσοχή και στους ευαίσθητους οργανισμούς, ανθρώπους που έχουν προβλήματα, να προσέξουν πάρα πολύ τις επόμενες ημέρες, γιατί αυτό θα μας κουράσει όλους. Η διάρκεια του καύσωνα, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, οπότε και ελάχιστες τιμές ανεβαίνουν σταδιακά, οι ελάχιστες θερμοκρασίες λόγω της όρευσης θερμότητας από τα κτίρια θα ανεβαίνει σταδιακά τις επόμενες ημέρες, θα είναι δύσκολα. Και δύσκολα βέβαια και για τα δάση μας, γιατί αυτοί οι παρατεταμένοι καύσωνες ξεραίνουν τα πάντα και τα κάνουν πολύ έφλεκτα. Mm-hmm. Οπότε, αν έχουμε μια οποιοδήποτε λόγο της πυρκαγιάς, θα μπορείς να εξελιχθεί πολύ γρήγορα. Υψηλές θερμοκρασίες, αλλά πείτε μας όσον αφορά ταμποφόρα, αν θα έχουμε κάποιες αλλαγές, θα πέσουν. Κοιτάξτε, έχουμε μείωση της έντασης των ανέμων. Mm-hmm. Δεν θα έχουμε το πολύ σκληρό μελτέμι που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, αλλά θα έχουμε γενικά ένα βόρειο ρεύμα, δηλαδή δεν θα έχουμε άπνοια. Επομένως, αυτό συνδυασμό και τις υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές του δείκτη επικινδυνότητας θα είναι στα ύψη τις επόμενες ημέρες. Έχουμε ένα δύσκολο διάστημα μπροστά μας, σας είπα, και από πλευράς επιπτώσεων στην υγεία. Το τονίζουμε ότι ο καύσωνας είναι το φωνικότερο καιρικό φαινόμενο που υπάρχει στον πλανήτη μας και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είναι ύπουλο, δεν φαίνεται, δεν έχει την ένταση της θύελλαση του χιονιού ή της καταιγίδας, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο για την υγεία και θέλει προσοχή. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Λαγουβάρδο, που ήσασταν κοντά μας. Καλή συνέχεια.